στην Αθήνα λίγο μετά την 96η Ολυμπιάδα ο Δημόδωρος, γιος του Ανθεμόκριτου και της Νικαρέτης έκλεισε τα 12 χρόνια του και για πρώτη φορά ο πατέρας του αποφάσισε επιτέλους σήμερα να του επιτρέψει κάτι που ο μικρός ονειρευόταν από πολύ καιρό να δει θέατρο. Είναι η τελευταία μέρα των Μεγάλων Διονυσίων και η οικογένεια του Δημόδωρου σηκώνεται από τα χαράματα, όπως και όλοι οι άλλοι Αθηναίοι άλλωστε, αφού οι παραστάσεις ξεκινούν με την ανατολή του ήλου. Δημόδωρε, ξύπνε επιτέλους, πρέπει να ετοιμαστείς για το θέατρο. Ο αδερφούλα, άσε με να κοιμηθώ λίγο ακόμα. Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Δεν φτάνει που πιτσυρίκι πράγμα μα αφήνει να δει τραγωδίε. Καθυστερεί και όλου του άλλου. Δεν είμαι πιτσυρίκι. Πήρα μέρο στο δεθύραμβο. Ναι, γι' αυτό έχασε η φίλη μα. Ζηλιάρα, γκρινιάζει γιατί εσύ δεν θα έρθει. Είναι άδικο να πηγαίνει εσύ και εμένα που έχω διαβάσει όλη την Ιλιάδα και όλη την Οδύσσια να μην με αφήνουν. Εγώ αν μπορούσα θα σε έπαιρνα μαζί μου. Όταν παντρευτώ θα παίρνω πάντα μαζί μου στο θέατρο τη γυναίκα μου. Όχι όπω ο πατέρα, Είπα στη μητέρα πω θέλω να έρθω και ω μόνο το δράμα του Ευρεπίδη. Μου βάλε κάτι φωνέ, μέχρι τον Άριο Πάγο πρέπει να την ακούσανε. Σου υπόσχομαι. Το βράδυ θα σου πω ακριβώ πώ ήταν. Όχι όπω τα λένε οι μεγάλοι. Άντε, έλα τώρα να φας πρωινό. Θα φωνάζει ο πατέρα. Καλά, πάμε, πάμε. Στο κολατσιό του Δημόδωρου βάλε δύο-τρία ξερά σίκα παραπάνω. Μάλιστα, κυρία. Γείτονα, είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Κόρυβε, αν χάσει ο Ευρυπίδη σήμερα όπω και είναι το σωστό, άλλωστε θα καθίσει να σε κουρέψω. Μόνο αν με αφήσει πρώτα να φτιάξω ένα καινούριο λιχνάρι, αν θεμόκριτε, τέτοιο που να δει και εσύ το φω. Μπα και καταλάβει τι λέει ο δάσκαλο στα έργα του. Διδάσκαλο στην τραγωδία ήταν ο Εσχήλο Κόρυβε και ο Σοφοκλή. Διδάσκαλο στην πολιτική ο Περικλή. Διδάσκαλο είσαι και εσύ στην κομμωτική. «Ο Ευρυπίδης, τι να πω. Σαν να κατασκεύαζα εγώ ένα λιχνάρι και το χερούλι να έβγαινε από τον πάτο». «Οι κερί αλλάζουν γείτονα και εσύ έμεινες κολλημένος στο παρελθόν. Σήμερα στο κουρίο μου είναι της μόδας οι μπούκλες. Αλλά εσυ έμεινε ξέρεις, μπορεί μια μέρα να ξουρίζουν οι νέοι το κεφάλι τους και να αφήνουν μόνο λίγα κοντά μαλλιά από πάνω σαν καρφάκια ή να βάφουν οι γυναίκες τα μαλλιά τους πράσινα». Το ερήφι που μας έφερε ο αδελφός μου ο χερέας για το βραδινό συμπόσιο λες να παραμείνει στη μόδα και στο μέλλον. Ε, το σουβλιστό αρνάκι το ευλογήσανε οι θεοί. Μπα, θα έρθει και εσύ μαζί μας σήμερα νικαρέτη, ε. Μη μου πεις ότι ο ανθεμόκριτος θα σας αφήσει να δεις και κομμωδία. Ε, όχι και να καθίσω να δω τα κακόγουστα αστεία του εύπολη και των ομοίων του. Άσε με κι εσύ καημένη μη Έλα καλέ, εντάξει. Μπορεί μερικά αστεία να είναι λίγο παρατραβηγμένα. Αλλά είναι ξεκαρδιστικές οι κομμωδίες. Φέτος λένε πως θα ακούσει πολλά ο Αλκιβιάδης. Εγώ ούτε στις τραγωδίες δεν θα ερχόμουν. Αλλά ο ξαδελφός μου, ο Κλεόφαντος, υποδίεται δύο πρόσωπα στην τραγωδία του Ιωφόντα. Και ο γαμπρός μας, ο Φίλων, είναι στο χορό του Φιλοκλή. Θα έρθουν το βράδυ και ίδιο στο συμπόσιο. Ήρεμα, παιδί μου, μάσα καλά. Θα πνιγείς. Όχι τίποτα, είναι να τραγουδήσεις και το βράδυ στο συμπόσιο. Έλα εδώ, πιες λίγο γάλα ακόμα. Έχει και μέλι για τη φωνή σου. Έτοιμος είμαι Σμίκηθε, πάμε πάμε!